8 και 34 λεπτά η ώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και για τους οίκους ευγυρίας και τα όσα ακούσαμε προηγουμένως και τις εισηγήσεις για πιο αυστηρό πρωτόκολλο για τις επισκέψεις. Θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα φιλοξενήσουμε εκπρόσωπο του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας. Αυτή την ώρα έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον νομικό, τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Βρετού, σε εσάς και στους ακροατές σας. Για το θέμα που έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με την Επιτροπή Περιουσιών στα Κατεχόμενα, με την διεκδίκηση από το ΕΦΚΑΦ δικαιωμάτων, έγιναν δηλώσεις και από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, να θυμίσω, το περασμένο Σάββατο είπε ότι πρόκειται περί παγίδας και αποδεικνύεται αυτό. Αναφέρθηκε στην πιλωτική περιοχή η οποία δεν εμπίπτει στην περιοχή που παρανόμως διεκδικεί η κυριότητα το ΕΦΚΑΦ. Δόθηκε ως δέλεαρ για να προσελκύσει Ελληνοκύπριους προκειμένου να προσφύγουν στην Επιτροπή. Επειδή το έχουμε συζητήσει μαζί σας το θέμα και έχετε μια άποψη ότι είναι η μόνη νομική οδός. Καλά το λέω. Ναι, βέβαια. Ναι, εγώ δεν ξέρω άλλη. Αλλά να βάλουμε τα πράγματα, διότι είναι πάρα πολλά πράγματα που έγιναν. Να βάλουμε πρώτα απ' όλα την κατάσταση για την Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, η οποία είναι τουρκική και στην οποία κάποιος, αν θέλει να διεκδικήσει νομικά την περιουσία του, πρέπει να εξαντλήσει ως εσωτερικό τουρκικό ένδικο μέσο. Που δεν είναι όμως και το τελευταίο. Γιατί... Όχι, πρέπει να ακολουθηθεί το σύστημα. Πας πρώτα στην Επιτροπή, μετά πας στο Διοικητικό Δικαστήριο και μετά στο Εφετείο της Υποτελούς Τοπικής Διοίκησης, οι οποίες για σκοπούς Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρούνται τουρκικές θεραπείες και αφού τις εξαντλήσεις βρίσκεσαι στο ΕΔΑΔ. Ναι. Αυτή είναι η νομική οδός. Mm-hmm. Υπάρχει και η πολιτική οδός, με την οποία κάποιος μπορεί να προχωρήσει με πολιτικά μέσα να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως το Κυπριακό είναι ένα πολιτικό θέμα, αλλά τα νομικά χρειάζονται πολλές φορές για να βάλουν σωστές βάσεις και να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα του ΕΦΚΑΦ είναι παλιό, είναι από το 2005. Κάποιοι που παρακολουθούν αυτές τις υποθέσεις πρέπει να δουν ότι είναι η τρίτη φορά που το ΕΦΚΑΦ κάνει αυτή την προσπάθεια. Η μια ήταν στην υπόθεση Αρέστη, όπου κατερρίφθη, η δεύτερη στην υπόθεση Λόρδου, όπου και πάλι κατερρίφθη, και τώρα έχουμε την τρίτη προσπάθεια ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ακριβώς να αποδείξουμε ότι το παραμύθι, το αφήγημα αν θέλετε, του ΕΦΚΑΦ δεν ευσταθεί. Νομικά ομιλούντες, εάν δεν πας στο δικαστήριο, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την απάτη του ΕΦΚΑΦ. Να σας πω όμως, θα κρίνεται σε κάθε περίπτωση, έτσι? Σε όχι, κάθε θα κρυθεί που... μια φορά. Όχι. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο λόγος που έχουμε τώρα πιλωτική υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτή, αν θυμάστε, που περιμένουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να βάλει τις θέσεις της, όπου την προηγούμενη φορά μας ετοίμησε με 2,5 μόνο σελίδες εναντίον της Τουρκίας, το οποίο για μένα ήταν τραγικό. Σε αυτή την υπόθεση είμαστε και περιμένουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να βάλει τις θέσεις της, ειδικά για το τι έγινε το 1960. Ως κράτος που γεννήθηκε το 1960, πρέπει να εξηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί οι Τουρκοκύπροι πήραν 1,5 εκατομμύριο στερλίνες τότε, τεράστιο ποσό, προς πλήρη και τελική εξόφληση των απαιτήσεων προς την Αγγλική Αποικιοκρατική Κυβέρνηση. Και μεταξύ αυτών των απαιτήσεων ήταν και αυτές οι απαιτήσεις ΕΦΚΑΦ που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή τα πήραν οι Τουρκοκύπροι το 1960 και τώρα μας ζητούν τα ρέστα. Εάν το κράτος σου δεν είναι εκεί να πει ότι ναι, έτσι έγινε η διαδικασία, αυτά ήταν τα χαρτιά που μπήκαν, έτσι έκανε ο ένας, έτσι έκανε ο άλλος, πήραν τα λεφτά, ορίστε οι αποδείξεις, ποιος θα το κάνει? Όταν κριθεί αυτή η υπόθεση που είναι πιλωτική στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και, θα τελειώσει ναι, έτσι θα τελειώσει, αλλιώς διότι... διαπαντός ναι. Η υπόθεση ΕΦΚΑΦ. Διαπαντός. Αν γίνει άλλη διαδικασία σε άλλα γεγονότα θα ξαναρχίσει. Αλλά το πιλωτικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι η διεκδίκηση ΕΦΚΑΦ
η οποία πηγάζει από την υπόθεση που έχουν κάνει το 2005, όπου είπαν μόνοι τους ότι τους ανήκει το Βαρώσι και είπε και η κυβέρνηση της υποτελούς τοπικής διοίκησης τα κατεχόμενα ότι ναι, έτσι είναι, αυτό το επιχείρημα πρέπει να το καταρρύψουμε. Και αν καταρριφθεί, θα είναι πιλωτικής σημασίας και δεσμευτικό σε όλες τις διαδικασίες. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε σε αυτή την υπόθεση τώρα είναι το ΕΦΚΑΦ αμφισβητεί τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία και λέει όχι, δεν είναι σωστά αυτά, διότι εμείς έχουμε δική μας περιουσία και αυτή δεν αναγνωρίζεται από τη Δημοκρατία και η δική μας υπερέχει και επειδή έχουμε κατοχή την παίρνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, η κατοχή θα μείνει. Ναι, καλά. Τώρα πώς μας προέκυψε το ζήτημα με το ΕΦΚΑΦ, άλλη μια φορά. Ναι, ναι, πώς μας προέκυψε. Είναι δύο τα επίπεδα. Η μία είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχουμε αυτή την πιλωτική υπόθεση όπου θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και ελπίζω ότι και για τρίτη φορά θα κερδίσουμε. Και το άλλο είναι στο επίπεδο της Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας όπου σε μια υπόθεση είπε το ΕΦΚΑΦ ότι θέλω να μπω διάδικο στη διαδικασία διότι έχω συμφέρον. Το συμφέρον μου είναι ότι κατά τη δική μου άποψη μου ανήκει αυτή η περιουσία και η Επιτροπή είπε ωραία, ελάτε να δούμε αν σας ανήκει. Είναι απλώς ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο πήρε τεράστια δημοσιότητα όχι από δικές μου δηλώσεις. Και χθες είδα τις δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας που είπε ότι έχει ακόμα 18 τέτοιες υποθέσεις που έχουν γίνει. Άρα το πράγμα δεν είναι καινούριο. Ναι, 12 λέει εδώ. Γιατί α, 12, συγγνώμη. Έχω την ανακοίνωση, τη δήλωση όπως δόθηκε από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας παίρνει απόφαση όπως το ΕΦΚΑΦ καταστεί εμπλεκόμενο μέρος σε αίτηση ενώπιόν της, ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτό έχει συμβεί σε 12 υποθέσεις από το 2006. Ναι. Θα συζητήσουμε αυτή την αίτηση και θα λάβουμε τελεσίδικη απόφαση. Ακριβώς. Και αυτή η αίτηση, είχε, παρόμοια αίτηση, είχε συζητηθεί και πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό το θέμα είναι τώρα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλης σημασίας η εμπλοκή της κυβέρνησης σε αυτή την υπόθεση για να δώσει τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχει και έτσι να αποδειχθεί ότι το ΕΦΚΑΦ πήρε τα λεφτά του, τελείωσε η απέτηση του και δεν μπορεί να διεκδικεί το Βαρώσι. Αλλά ας πάμε και στο πολιτικό κομμάτι του θέματος, διότι και πριν εδώ να πάμε στο πολιτικό, πριν να πάμε στο πολιτικό, εξηγήστε μου, γιατί κρίθηκε μια φορά στην υπόθεση Αρέστη, κρίθηκε άλλη μια φορά στην υπόθεση Λόρδου. Και αυτές γιατί δεν ήταν... Όχι, όχι, όχι. Να βάζουμε τα πράγματα σωστά. Ναι. Κρίθηκε στην υπόθεση Αρέστη το επιχείρημα, διότι ήρθε το ΕΦΚΑΦ και μας είπε, μας ανήκει το Βαρώσι. Και η συγκεκριμένη περιουσία. Τους είπαμε εμείς που είναι ο τίτλος σας. Δεν έφεραν τίτλο, έχασαν την υπόθεση. Έτσι έγινε. Στην υπόθεση Λόρδου προσπάθησε να μπει ως ενδιαφερόμενο μέρος το Βαρώσι, το ΕΦΚΑΦ στην υπόθεση του Βαρωσιού. Μας έδωσε το αφήγημα ότι είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, ότι το κατέστρεψαν οι Άγγλοι, ό,τι. Και το δικαστήριο δεν το δέχτηκε ως προδικαστικό κομμάτι εκεί. Τώρα έχουμε τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής που είναι το εσωτερικό ένδικο μέσο που το ΕΔΑΔ αναγκάζει αυτούς που θέλουν να πάνε δικαστήριο να το εξαντλήσουν και εκεί ζήτησαν άδεια να παρέμβουν, τους έδωσαν αυτή την άδεια και εμείς είπαμε ότι αυτή η άδεια είναι άκυρη διότι δεν έχουν κανένα συμφέρον. Γιατί? Διότι δεν έχουν κανένα περιουσιακό δικαίωμα στη συγκεκριμένη περιουσία. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είναι απνώς να τα λέμε εμείς μεταξύ μας. Αυτό ποια υπόθεση είναι τώρα που κρίνεται? Λέγεται KV Mediterranean και είναι αυτή που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να βάλει τις προτάσεις της. Ναι. Είναι η διεκδίκηση από την εταιρεία αυτή? Από μια εταιρεία που έχει μια πολυκατοικία μέσα στην περιφραγμένη ζώνη, μέσα στην περιφραγμένη πόλη και διεκδικεί την επιστροφή της περιουσίας της. Ναι. Και είναι αυτό το νομικό κομμάτι. Πριν να πάμε στο πολιτικό, αυτό το κομμάτι που δόθηκε ως δέλεαρ, είπε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, για να προσελκύσει Ελληνοκύπριους, αυτή η μικρή περιοχή που είπαν ότι ανοίγουν. Όντως σε αυτή την περιοχή την επέλεξαν αυτοί γιατί δεν υπάρχει διεκδίκηση από το ΕΦΚΑΦ? Αυτό είναι κολοκύθια.
Δεν μπορεί το ΕΦΚΑΦ να λέει ότι του ανήκει το Βαρόσι και να ανοίγει ένα διάδρομο από το δρόμο της Δερίνιας μέχρι το Τέμενος που βρήκαν και αναστήλωσαν και να μας λένε ότι δεν ανήκει τίποτε στο ΕΦΚΑΦ. Το λένε όμως ότι εδώ δεν ανήκει, το λένε. Λένε ότι αυτό το κομμάτι δεν ανήκει στο ΕΦΚΑΦ και αυτό αποδεικνύει ότι είναι κολοκύθια η θέση τους. Διότι δεν μπορεί αυτό το επιχείρημα να σταθεί ότι αυτός ο διάδρομος, διότι αν δείτε πάνω στο χάρτη, ουσιαστικά ένας διάδρομος είναι από το δρόμο της Δερίνιας των Απευθείας προς κάτω το Τέμενος που βρήκαν και αναστήλωσαν. Μπορεί να το κάναν σκόπιμα για να μην υπάρχει αυτό το εμπόδιο, όντως για να προσελκύσουν Ελληνοκύπριους να προσφύγουν στην Επιτροπή. Κοιτάξτε, και να προσφύγουν στην Επιτροπή θα πάρει πάρα πολύ καιρό να εκδικαστεί και σίγουρα η πιλωτική θα καθορίσει το θέμα εν πάση περιπτώσει. Για κάποιο λόγο το κάνανε όμως. Αλλά για μένα είναι καθαρό και ο λόγος που το κάνανε, αν μπορώ να προβλέψω, είναι ότι επειδή κατάλαβαν ότι δεν έχουν υπόθεση για αυτό το θέμα. Διότι αύριο με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποδείξουμε ότι δεν ανήκει στο ΕΦΚΑΦ, αλλά κάποιος πρέπει να πάει δικαστήριο να αποδείξει την υπόθεση. Όλοι αυτοί οι θεωρητικοί οι οποίοι βάζουν απόψεις για το θέμα δεν έχουν πάει δικαστήριο, δεν έχουν κερδίσει την Τουρκία για να καταλάβουν τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. 15 Φεβρουαρίου δεν αργεί, είναι έτοιμη. Τι μαθαίνετε από την νομική υπηρεσία? Γιατί δεν τους ρωτάτε εσείς, νομίζω, να σας πούν καλύτερα. Ναι. Εγώ δεν έχω πετύχει να μάθω ακριβώς τι γίνεται για πολλά χρόνια. Και έχουμε και την υπόθεση στην Τύμπου, όπου η Δημοκρατία δεν συμμετέχει. Να μην την ξεχάνουμε αυτήν. Δηλαδή υπάρχει μια στροφή στη Δημοκρατία, όπου δεν υποστηρίζει πλέον τους αιτητές στο ΕΔΑΔ. Και γι' αυτό, αν μπορέσετε να μάθετε τους λόγους. Από πότε την διαπιστώνετε αυτή τη στροφή? Από την υπόθεση Ιωάννου, αυτή την υπόθεση της κόμμας του Γιαλού, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία αρχικά είπε ότι θα βοηθήσει την αιτήτρια, αργότερα την εγκατέλειψε, αλλά κερδίθηκε η υπόθεση. Εν έτη, για να καταλάβουμε. 16. Από το 2016. Από το 2016. Αλλά θέλω και το πολιτικό κομμάτι, διότι έχει σημασία. Να απαντήσω πρώτα στο 3,5% που έχει ανοίξει για την περιοχή της περιφραγμένης πόλης. Σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν ζητάει η κυβέρνηση την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών? Λέμε ότι το 550 και το 789 λέει να δοθεί η περιφραγμένη πόλη στα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Ναι, ζητάει για ολόκληρη την πόλη. Τι να ζητήσει, για ένα κομματάκι? Ναι, όχι, έχει διαφορά. Έχει διαφορά, διότι από το κομματάκι, όπως το είπατε, έχει φύγει ο στρατός. Εφόσον ο στρατός έχει φύγει, τότε θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να μπουν μέσα και να πάρουν κατοχή. Αλλά μπαίνουμε σε μια λογική σαλαμοποίησης. Όχι, δεν μπαίνουμε σε μια λογική σαλαμοποίησης. Μπαίνουμε σε μια λογική μη διεκδίκησης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η τιμένα μυαλάσει αυτή την υπόθεση. Εδώ ο τουρκικός στρατός φεύγει από κομμάτι του Βαροσού και εμείς τι κάνουμε, εκτός από το να κάνουμε μια άστοχη εξωτερική πολιτική και να λέμε ότι είναι προεκλογικό πυροτέχνημα ότι θα ανοίξει το Βαρόσι. Αυτά είναι τα πολιτικά. Και να σας θυμίσω και τα άλλα. Πού είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μας είπανε? Πού είναι τα ψηφίσματα? Πού είναι η πέμπτη διακρατική προσφυγή? Πού είναι οι κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Όλα αυτά είναι μια άστοχη εξωτερική πολιτική που στο τέλος της ημέρας, για να το πούμε και κυπριακά, μια τρύπα στο νερό κάνανε στο Βαρόσι και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, για να κλείσουμε και το πολιτικό, το θέμα αυτό θα λυθεί σωστά όταν λυθεί το κυπριακό. Διότι έτσι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Τα νομικά δίδουν την βάση. Ναι, αλλά άμα το λύνουμε δυσκολεύοντας τη ρύθμιση, την πολιτική, την οριστική, γιατί αυτή η αίσθηση υπάρχει, ότι αυτή η εντύπωση υπάρχει σε όλη την πολιτική ηγεσία. Ακούσαμε και το δήμαρχο. Δεν ξέρω για τις εντυπώσεις. Όχι, το λένε καθαρά. Παροτρύνουν τους πρόσφυγες να προσφύγουν, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα έτσι. Η άποψη τους είναι μία. Η άποψη η άλλη είναι ότι αν δεν διεκδικήσουμε τις περιουσίες, απλώς θα τις χάσουμε. Και απόδειξη αυτού είναι η υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου. Όταν πήγε η Λοϊζίδου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Ντεχτάς μας έλεγε «εμείς απ' εδώ, εσείς απ' εκεί και να πληρώσουμε τη διαφορά».
πήγε η υπόθεση Λοϊζίδου, κατοχυρώσαμε το δικαίωμα περιουσίας και αυτό να μην το ξεχνούν ορισμένοι. Ναι, και λένε ότι σε αυτή έπρεπε να μείνουμε με κατοχυρωμένο το δικαίωμα και να μην ανοίξουμε άλλες ιστορίες, γιατί οι άλλες ιστορίες μας οδήγησαν σε αποφάσεις όπως είναι η Επιτροπή. Ναι. Ωραία, και πώς τους είπε, η Επιτροπή Πουρουσιών ήταν η φυσική εξέλιξη του πράγματος. Ναι. Έτσι λύγονται. Των πολλών υποθέσεων ήταν. Συγγνώμη. Των πολλών υποθέσεων που πλάκωσαν. Ναι, εκείνοι που έκαναν τις πολλές υποθέσεις το 4. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και πάλι για να το κλείσω αυτό, και πάλι το θέμα της διεκδίκησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάρχει, διότι κερδίσαμε το δικαίωμα της περιουσίας στα κατεχόμενα. Το έκτο σημείο, ένα από τα έξι σημεία στο πλαίσιο Κουτέρες που λέγεται περιουσιακό, δεν θα υπήρχε αν δεν κερδιζόταν η υπόθεση Λοϊζίδου. Και η υπόθεση τώρα με το ΕΦΚΑΦ είναι μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα, διότι το ΕΦΚΑΦ δεν θα περιοριστεί μόνο στην περιφραγμένη πόλη της Αμοχώς του. Να σας θυμίσω ότι είναι το ΕΦΚΑΦ που έδωσε τον ναύσταθμο στην Τουρκία για να κάνει πάνω προς την Καρπασία. Το επιχείρημα ΕΦΚΑΦ δεν θα περιοριστεί εκεί και γι' αυτό πρέπει να το κόψουμε μια και καλή με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που να λέει ότι το 60 πήρατε τα λεφτά σας, τελείωσαν οι απαιτήσεις και δεν δικαιούστε άλλα. Ναι. Πόσο χρόνο θα πάρει, πότε περιμένουμε αυτή την απόφαση? Αν βάλει η Δημοκρατία το Φεβρουάριο, ενδεχόμενο να πάρει και παράταση για να το μελετήσει περισσότερο, θα έλεγα Μάρτι. Μετά τα δύο μέρη θα θέλουν ακόμα 2-3 μήνες. Θα έλεγα πριν το τέλος του χρόνου, με λίγη τύχη, αν δεν βάλει ακρόαση το δικαστήριο, θα μπορεί να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αν βάλει ακρόαση, θα είναι μέσα στον Σεπτέμβριο. Οπότε νωρίς μες στον νέο χρόνο θα έχουμε τελική απάντηση. Οι 2,5 σελίδες δεν φτάνουν όμως, έτσι. Για μένα δεν φτάνουν. Ο Μακαρίτης, ο Αλέκος, ο Μαρκίδης μαζί με τη Στέλλα την Ιωαννίδου έστελαν κάσες έγγραφα. 2,5 σελίδες δεν είναι αρκετά για να προστατεύσεις τους τίτλους που εκδίδει το χτιματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι αυτό παίζεται τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας λοιπόν. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Χάρηκα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. 8:51.